Arnos Online Education, η γνώση απλά και κατανοητά από τους δασκάλους της δικής σας εκπαιδευτικής οικογένειας. Arnos.gr. Συνεχίζουμε λοιπόν, παιδιά, με την άσκηση 6 πάνω στην παράγραφο 7.2, απόλυτη τιμή διτού, αντίθετη διτή και σύγκριση διτών. Παιδιά, μας δίνει ένα πινακάκι και θέλει να το συμπληρώσουμε. Λοιπόν, έχουμε τον αριθμό, τον αντίθετο αυτού του αριθμού και τι αποτέλεσμα δίνει η απόλυτη τιμή. Λοιπόν, ο αριθμός, παιδιά, είναι το 1, δηλαδή το σύμβολο. Ο αντίθετος ποιος είναι? Λοιπόν, παιδιά, προσέξτε, ο αντίθετος είναι ακριβώς ίδιος με τον αριθμό, ακριβώς ίδιος, δηλαδή το 1 και πάλι, μόνο που έχει, το λέει και η λέξη, αντίθετο πρόσημο. Δηλαδή, αντί για σύ, θα έχουμε την πλην. Ή αν πάμε στο παραδίπλα, πλην 19 είναι ο αριθμός. Ο αντίθετος ποιος είναι? Είναι και πάλι το 19, μόνο που αλλάζει το πρόσημο, δηλαδή αντί για πλην είναι συν. Λοιπόν, το καταλάβαμε, παιδιά, έτσι. Ίδιο νομεράκι, το που λέμε κατά απόλυτη τιμή, έτσι, είναι ίδιο, το μόνο που αλλάζει το πρόσημο. Δηλαδή αντί για πλην έχουμε συν ή αντί για συν πλην. Έτσι λοιπόν, αν ο αντίθετος είναι πλην 8, αυτό σημαίνει, παιδιά, ότι ο αριθμός είναι ο συν 8. Να το. Εύκολο, έτσι. Αν ο αντίθετος είναι ο 12, ο συν 12, αυτό σημαίνει, παιδιά, ότι ο αριθμός ήταν ο πλην 12. Εντάξει. Επομένως, παιδιά, αν παρατηρήσετε αυτά εδώ πέρα, παρατηρούμε ότι σε κάθε στήλη το νουμεράκι είναι ίδιο, το μόνο που αλλάζει είναι το πρόσημο. Αντί για πλην έχουμε συν, αντί για συν έχουμε πλην. Οκ. Λοιπόν, παιδιά, να φτιάξουμε τώρα και την απόλυτη τιμή. Η απόλυτη τιμή, παιδιά, ποια είναι? Αν ο αριθμός είναι το συν 1, άρα η απόλυτη τιμή του συν 1 είναι και πάλι το συν 1. Το 1. Δηλαδή, ναι, παιδιά, σαν να λέμε, το συν 1, τι απόσταση έχει από το 0. Από το 0 μέχρι το 1 δεν κάνω μία μονάδα. Η απόσταση δεν είναι μία μονάδα. Άρα η απόλυτη τιμή είναι 1. Η απόλυτη τιμή είναι 1. Και καλύτερα, παιδιά, να το γράψουμε έτσι, η απόλυτη τιμή του συν 1 είναι 1. Ή άμα πάμε εδώ, έχουμε το πλην 19, άρα η απόλυτη τιμή πόσο είναι? Πόσο είναι η απόλυτη τιμή του πλην 19? Είναι σαν να ρωτάμε τον εαυτό μας πόσο απέχει το πλην 19 από το 0. Η απόσταση, παιδιά, του πλην 19 από το 0 δεν είναι 19 μονάδες. Εντάξει. Η απόλυτη τιμή, λοιπόν, είναι το 19. Ωραία. Η απόλυτη τιμή, λοιπόν, του πλην 19 είναι 19. Ναι, παιδιά, μην πείτε ότι η απόσταση είναι πλην 19. Δεν μπορεί ποτέ, παιδιά, η απόσταση να είναι αρνητική. Τι, δηλαδή, στην καθημερινή μου ζωή λέω ότι το σπίτι από το σούπερ μάρκετ απέχει πλην 19 χιλιόμετρα. Έτσι, δεν μπορεί ποτέ η απόσταση να είναι πλην αρνητική. Εντάξει. Okay. Πάμε στο επόμενο που είναι το συν 8. Ο αριθμός είναι το συν 8, άρα εμείς θέλουμε να βρούμε τι? Την απόλυτη τιμή του συν 8. Είναι σαν να ρωτάμε, παιδιά, τον εαυτό μας ποια είναι η απόσταση μεταξύ του 0 και του συν 8. Η απόσταση, παιδιά, αυτών των δύο είναι 8 μονάδες. Άρα η απόλυτη τιμή του συν 8 είναι το 8. Γράφουμε λοιπόν εδώ πέρα αυτό. Η απόλυτη τιμή του συν 8 είναι 8. Και να πάμε, παιδιά, και στο διπλανό, όπου ξέρουμε ότι ο αριθμός είναι ποιος? Το μείον 12. Άρα η απόλυτη τιμή του αριθμού μείον 12 είναι πόσο? Είναι σαν να ρωτάμε, παιδιά, τον εαυτό μας πόσο απέχει το πλην 12 από το 0. Πόσο απέχει? 12 μονάδες. Να το 12, έτσι. Η απόλυτη τιμή του πλην 12, λοιπόν, είναι 12. Λοιπόν, γράφουμε, λοιπόν, η απόλυτη τιμή του πλην 12 είναι πόσο? 12. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να τραβήξουμε εδώ, παιδιά, και αυτά εδώ τα διαχωριστικά, έτσι, για να ξέρουμε τι έχουμε. Ωραία. 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 Και τέλεια. Ωραία. Να το. Ωραία. Να πάμε λίγο τώρα, παιδιά, στις στήλες που έχουν απομείνει, οι οποίες παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εδώ, παιδιά, μας έχει δώσει ήδη πόσο είναι η απόλυτη τιμή. Δηλαδή, εδώ ξέρουμε ότι η απόλυτη τιμή είναι 2. Λοιπόν, και εδώ, παιδιά, μας έχει δώσει 2 κουτάκια. Άρα σημαίνει ότι ο αριθμός,
δεν έχει μόνο ένα σενάριο, έχει δύο σενάρια. Άρα ποιοι είναι αυτοί οι αριθμοί που βγάζουν απόλυτη τιμή 2. Αυτό, παιδιά, αν θυμάστε καλά, το είχαμε δει και στην προηγούμενη άσκηση. Εντάξει. Ποιος είναι αυτός ο αριθμός που βγάζει απόλυτη τιμή πόσο? 2. Αυτό, παιδιά, το είχαμε δει, αν γυρίσουμε με το καλό στην προηγούμενη άσκηση, για να πάμε λίγο, παιδιά, στο 7-2. Κάτι αντίστοιχο είχε ζητήσει και η προηγούμενη άσκηση, η οποία ήταν η άσκηση 5, που έλεγε βρες τους αριθμούς που έχουν σαν απόλυτη τιμή και μας έδινε 5 σενάρια. Λοιπόν, μου διαβάζετε, παιδιά, σε βίντεο την άσκηση 5, όπως την συζητήσαμε προηγουμένως, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε, παιδιά. Όταν λέμε ποιος αριθμός έχει απόλυτη τιμή το 2, είναι σαν να ρωτάμε τον εαυτό μας. Ποιοι αριθμοί απέχουν από το 0, απόσταση 2. Παιδιά, ποιοι αριθμοί είναι? Ο συν 2 δεν απέχει από το 0, απόσταση 2 μονάδες. Άρα, η απάντηση ποια είναι? Το συν 2. Αλλά είναι και άλλος αριθμός, είναι και το πλην 2. Και το πλην 2 και αυτό δεν απέχει από το 0, απόσταση 2 μονάδες. Άρα, η απάντησή μας, παιδιά, είναι ότι οι αριθμοί μπορεί να είναι είτε το συν 2, να το γράψουμε εδώ, είτε το πλην 2. Ένα, παιδιά, γιατί είναι τη αυτή περίπτωση, είτε εσύ πάρεις την απόλυτη τιμή του συν 2, είτε πάρεις την απόλυτη τιμή του πλην 2, και στις δύο περιπτώσεις η απόλυτη τιμή βγαίνει 2. Δηλαδή, δύο μονάδες απόστασή τους του καθενός από το 0. Οπότε, παιδιά, με αυτή τη λογική τώρα, για να αποφανθούμε. Εάν ο αριθμός είναι ο συν 2, ο αντίθετός του είναι ποιος? Το πλην 2. Αν ο αριθμός όμως είναι το πλην 2, ο αντίθετός του είναι το συν 2. Οπότε πλην 2, συν 2. Ωραία. Και με την ίδια ακριβώς λογική, παιδιά, είναι και η τελευταία στήλη. Μας έχει δώσει ότι η απόλυτη τιμή είναι το 7. Και έχουμε, παιδιά, και πάλι εδώ πέρα δύο εναλλακτικές για το ποιος μπορεί να είναι αυτός ο αριθμός. Ποιος είναι, παιδιά, αυτός ο αριθμός που η απόλυτη τιμή του είναι 7? Είναι σαν να κάνουμε στον εαυτό μας την ερώτηση, ποιοι αριθμοί απέχουν από το 0 απόσταση 7. Σίγουρα, παιδιά, είναι μία επιλογή, είναι το συν 7. Το συν 7 δεν απέχει από το 0 απόσταση 7 μονάδες. Άρα, ο ένας αριθμός είναι το συν 7. Αλλά είναι, παιδιά, και άλλη επιλογή. Είναι και το πλην 7. Και το πλην 7 από το 0 δεν απέχει και αυτό 7 μονάδες. Άρα είναι και άλλη επιλογή, και το πλην 7. Ναι, παιδιά, γιατί σε αυτήν την περίπτωση είτε πάρεις την απόλυτη τιμή του συν 7, είτε πάρεις την απόλυτη τιμή του πλην 7, και στις δύο περιπτώσεις παίρνουμε αποτελεσματάκι το 7. Δηλαδή και το συν 7 αλλά και το πλην 7 απέχουν από το 0 απόσταση 7. Η απόλυτη τιμή τους δηλαδή είναι 7. Λοιπόν, παιδιά, αν ο αριθμός λοιπόν είναι ο συν 7, ο αντίθετός του είναι ο πλην 7. Και στην άλλη περίπτωση, αν ο αριθμός είναι ο πλην 7, ο αντίθετός του είναι το συν 7. Και στις δύο περιπτώσεις, παιδιά, όπως είπαμε πρωτήτερα, παίρνουμε την ίδια απόλυτη τιμή του 7. Λοιπόν, παιδιά, απολαυστική άσκηση, η οποία σε συνδυασμό με την προηγούμενη άσκηση που είδαμε, παιδιά, σε βίντεο, την άσκηση 5, είναι δύο πολύ καλές ασκησούλες για να καταλάβουμε τι σημαίνει απόλυτη τιμή, να καταλάβουμε με ηρεμία ότι η απόλυτη τιμή ενός αριθμού, ρητού αριθμού α, εκφράζει την απόστασή του από την αρχή των αξώνων, από το σημείο 0, και μαθαίνουμε να μεταφράζουμε τι σημαίνει απόλυτη τιμή και τι σημαίνει αντίθετος ενός ρητού αριθμού. Λοιπόν, πολύ όμορφη, παιδιά, άσκηση 6, πάνω στην εξαιρετική παράγραφο 7-2, απόλυτη τιμή ρητού αριθμού, αντίθετη ρητή αριθμή και σύγκριση ρητών αριθμού από το σχολικό βιβλίο των μαθηματικών της Α' Γυμνασίου. Μία πολύ καλή άσκηση, παιδιά, από την παράγραφο 7-2 και την πανέμορφη, το πανέμορφο κεφάλαιο, την πανέμορφη ενότητα 7 θετική και ανετική αριθμή, που στο εξώφυλλο απεικονίζεται η Ιπατία, που έζησε από το 370 μετά Χριστόν έως το 415 μετά Χριστόν. Να έχετε υγεία, καλή δύναμη και όλα τα καλά του Θεού, όλα τα παιδάκια, μαζί με την οικογένειά σας και όλα τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η γνώση απλά και κατανοητά από τους δασκάλους της δικής σας εκπαιδευτικής οικογένειας, arnos.gr. Εμείς συνεχίζουμε, παιδιά, με πίστη, αγάπη και μεράκι για τη γνώση, αλλά και φυσικά με τη μεταξύ μας επικοινωνία και πολύ θετική αλληλεπίδραση στο info.papakianos.gr. Συνεχίζουμε με στόχο την αυτοπεποίθηση και την ήρεμη επιτυχία.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για τη φιλότιμη και αξιέπαινή σας προσπάθεια, και να πούμε ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδάκια. Υγεία, προσοχή, καλή δύναμη σε όλους. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία!